Καλημέρα. Καλημέρα στου ακροατέ σα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ο κύριο Ατματζήδη, κυρίε και κύριοι, είναι πρώην σταθμάρχη ε, στη Νέα Ορεστιάδα. Υπήρξε σταθμάρχη και στο Σβίλεγκραντ, όπω μα ενημερώνει, επί 30 χρόνια, τρει δεκαετίε σε αυτή τη θέση, κύριε Ατματζίδη. Ε. Ναι, ναι, έτσι. Και τώρα να που προέκυψε με αυτό το τραγικό δυστύχημα να εστιάσουμε όλη την προσοχή μας στο τι σημαίνει σταθμάρχης, ποια είναι η δουλειά του, πώς λειτουργεί, πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ενδεχομένω ε, τη σήμερα ημέρα και τι δεν πήγε καλά σε όλο αυτό που συνέβη εκεί. Εσείς το παρακολουθείτε, φαντάζομαι, είμαι σίγουρο, δηλαδή με πολύ προσοχή το όλο θέμα, έτσι όπως εξελίσσεται έτσι, εκεί στη Λάρισα. Ναι βέβαια, αν και δεν μπορώ να εκφράσω άποψη για, τι ναι. για τις συνθήκες, ε, πολλά λέγονται, δεν θέλω να πέσω στην, ε, συνωμοσιολογία και παραφιλολογία, διότι θα υποστώ και κριτική. Όχι και καλά κάνετε. Που δεν, το, θα... δεν το θέλουμε ούτε εμείς αυτό, αυτό κύριε Ταματζή. Θα ήθελα να σας πω ότι τον βαθμό ή το αξίωμα του σταθμάρχη το είχαμε πάρα πολύ ψηλά και το έχω ακόμη, όσο και να εκφυλίζεται αυτός ο βαθμός με το τελευταίο γεγονός και ο συνδρόδρομος φυσικά, έχει εκφυλιστεί πάρα πολύ. Όταν κάναμε εμεί την θεωρητική μας εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη διοργανώνανε ταχύρυθμη εκπαίδευση θεωρητική mm -hmm. και στην Αθήνα. Τελειώνοντας μετά και μέχρι να κλείσουμε περίπου ένα χρόνο κάναμε την πρακτική μας εξάσκηση. Συγκεκριμένα εγώ την ολοκλήρωσα στον γαλλικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης. Yeah. Ε, και μόλις πήραμε το βαθμό από δόκιμη σταθμάρκηση, γίναμε σταθμάρκηση σίγμα ταφ, γιατί οι βαθμοί πηγαίνανε Έχετε βαθμούς, ε, ναι, μέχρι σταθμάρκηση. Σταθμάρκηση α και μετά πας επιθεωρητής και αρχιεπιθεωρητής. Μάλιστα. Ε, φεύγοντας στη σύνταξη πήρα και το βαθμό του επιθεωρητή. Έτσι, mm -hmm. τιμή ε, λοιπόν, το, η εκπαίδευση αυτή ε, γινόταν με πολύ σύστημα, προσεκτικά, από άξιους εκπαιδευτές και στην πρακτική εκπαίδευση που κάναμε στο Γαλλικό Σταθμό είχαμε εκεί τον συγχωρεμένο τον κύριο Ντομπρούδη, κεντρικό σταθμάρχη και φίλο μου τον παλιό σταθμάρχη τον Κώστα, τον Τσακίρη ο οποίος ήταν φανατικός φίλος του εθνικού, του Βόλη. Λοιπόν, Άχι. αυτός με εκπαίδευε Ίσως και παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, μέχρι που έφτανα στο σημείο να λέω ε, «Κώστα μου, σε παρακαλώ, άφησε με, πάω να φύγω, να τελειώσω, τόσες ώρες κάνουμε». Λοιπόν, η εκπαίδευση έγινε κανονικά. Είχατε συνέστηση όμως στις μεγάλες ευθύνες που αναλαμβάνετε. Και όχι μόνο σε μένα, και σε όλους τους ε, σταθμάρχες τη σειρά της δεκαετίας του 1980. Και ε, τα ευαγγέλια του σταθμάρχη, ναι. όπως και των μηχανοδηγών, κυρίως του σταθμάρχη ήταν ο κανονισμός κυκλοφορίας, κίνησης και ένας ακόμα κανονισμός, δεν ξέρω αν λέγεται σημάτων, ήταν ένα εγχειρίδιο, ένα βιβλίο αρκετών σελίδων που είχε όλα τα στοιχεία τα οποία σου όλες τις απορίες και βοηθούσαν στο να λύσει οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση που θα αντιμετώπιζε. Και με διαφορετικά μέσα τότε στη διάθεσή σας, εργαλεία δηλαδή για να κάνετε εργαλεία, τη σας, έτσι. Τα οποία εφόσον τα τηρούσες, Αυτά ήταν πρώτα. Ε, σαν κανόνας δεν μπορούσες να διανοηθείς να κάνεις κυκλοφορία τρένου ε, με το να πεις ε, στέλνω το τρένο και όπου πάει κάνεις τις διατυπώσεις. Γινόταν διπλός έλεγχος. Έλεγες τελευταία μαξουστοιχεία από το δικό σου σταθμό στο δικό μου ή τάδε με ώρα άφηξη τάδε. Τελευταία να από το σταθμό του δικό μου στο δικό σου, τον επόμενο δηλαδή, ήταν η άλλη αμαξουστοιχεία. Άρα, διαπιστώναμε με αυτόν τον έλεγχο ότι η γραμμή είναι ελευθερά. Αγγέλο, αμαξουστική αδράνεια. Μήπω δεν επικοινωνούσατε μεταξύ σα για να έχετε τον έλεγχο. Ναι, πάντα. είχαμε τα μαγνητικά τηλέφωνα, ναι, όχι τότε. κινητά. Ναι. Λοιπόν, τα ραδιοτηλέφωνα υπήρχαν πάρα Και σκέφτεται κανεί τώρα με τέτοια μέσα που υπάρχουν σήμερα και που δεν υπήρχαν τότε, τότε αποφεύγατε ατυχήματα, δυστυχήματα τέτοιου είδου. Ναι. Τουλάχιστον δεν έχουμε ακούσει στην ιστορία του σιδηροδρόμου ποτέ κάτι τόσο τραγικό να έχει συμβεί. Γι' αυτό και μιλάμε για μια Σωστά. κατάσταση η οποία είναι. Ανίποτη, αδιανόητη αυτή που έχει προκύψει. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι η εκπαίδευσή σα, δεν ξέρω αν σε πέντε μέρε τοποθετούσασταν σε κάποιον σταθμό τόσο νευραλγικό όπω τη Λάρη σα, για παράδειγμα. Με όχι με έτσι. Επίση είχατε πάντα την ευθύνη μόνο ένα άτομο σε κάθε σταθμό ή υπήρχαν ε, συνεργασίε και άλλων. Στην πρακτική εκπαίδευση ε, κάναμε κυκλοφορία συνυπεύθυνα ναι. με τον παλιό του σταθμάρχη. Α, μετά τον χρόνο, μετά το έτο, έπρεπε. Μετά να... το έτο. Μετά το ένα έτο ναι. περίπου που παίρναμε το βαθμό του Σταθμάρχη Σίγματα, πηγαίναμε και μαθαίναμε του σταθμού. Πηγαίναμε επίκουροι, ε, γνωρίζοντα ε, για να γνωρίσουμε τι γραμμέ, τη διατάξη των γραμμών, τα, τις εχμές, τα ψαλίδια δηλαδή. Ε, ήθελα να πω ότι όταν λειτουργεί, όταν κάνει κυκλοφορία, ο διπλό έλεγχο ε, μεταξύ του Σταθμάρχη και του κλειδούχου δεν είναι δεν έδειχνε έλλειψη εμπιστοσύνη. σα ίσα ότι ο Σταθμάρχη ερωτούσε τον κλειδούχο: Το έχει κάνει το ψαλίδι, είναι έτοιμο. Ο κλειδούχο πάλι μπορούσε να πει στο Σταθμάρχη, αν λόγω φόρτου εργασία, γιατί πολλέ φορέ ο Σταθμάρχη έκανε και άλλα καθήκοντα, εμπορεύματα, εισιτήρια κτλ. Yeah. σε μικρότερου σταθμού, τον ρωτούσε: Το ψαλίδι το κάναμε ή εκείνο ή το άλλο. Yeah. Αυτό έδειχνε καλή συνεργασία και προϋποθέτει τα προβλήματα του σπιτιού και αντίστροφα να μην μεταφέρονται για να έχει πνεύμα και ηρεμία και επίσης να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των συναδέλφων στη Βάρδια για να μπορεί να υπάρχει και καλή συνεργασία. Και έτσι λειτουργούν διαχρονικά τα πράγματα στο σιδηρόδρομο. Δηλαδή και τώρα, αυτή την περίοδο, έτσι λειτουργούν με τον κλειδούχο, με τη συνεργασία, με την επικοινωνία. Όχι με το μαγνητικό τηλέφωνο φυσικά, αλλά με τα κινητά του τηλέφωνα υπάρχει με του ασυρμάτου επικοινωνία για όλα αυτά. Τηλεδιοίκηση δεν είχαμε εμεί ποτέ, δηλαδή, από δεν... ό,τι ξέρω, ήταν από τον προμαχώνα και μετά. Α. Τώρα για το πώ ε, διεξάγεται η κυκλοφορία, έχω μία αυτή την εικόνα που ξέρω ότι πολλοί σταθμοί είναι κλειστοί ναι. και ενώ πριν. Μπορούσε να στείλει ένα σταθμό, ένα τρένο, μέχρι κάποια χιλιόμετρα. Υπήρχε ένα όριο, ε, λεγόταν αμαξουστοιχεία ανακάμψεω, και να επιστρέφει χωρί να φτάνει σε σταθμό που είναι σε υπηρεσία. Ε, τώρα τα έχουν καταστρατηγήσει όλα. Στέλνει η Αλεξανδρούπολη τρένο μέχρι τα Δίκαια, ναι. με δική του γραμμή, με κάποιο υπόδειγμα που δίνει στον μηχανοδηγό, και του λέει ότι γραμμή ελευθέρα για την επιστροφή σου ω αμάξ. 1680-1681. Λοιπόν, αυτά είναι καταστρατηγήσεις του κανονισμού κυκλοφορίας. Στα χρόνια τα δικά μας αυτά δεν επιτρέπονταν. Το πολύ να στέλναμε σε σύμπλεγμα από τη Νέα Οριστιάδα στο εργοστάσιο Ζάχαρης ένα εμπορικό για mm. και να επιστρέψει ή να συνεχίσει πορεία προς το πίτιο ή αντίστροφα. Αυτά... Ποιο σα επόπτευε, ποιο έλεγχε όλη αυτή τη ε, λειτουργία έτσι ώστε να κυλούν τα πράγματα ομαλά. Ε, είπαμε ο έλεγχος γινόταν μεταξύ μας ναι. και επιπλέον ε, κα, ε, ε, δι, 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 ναι. ε περνούσε έλεγχος από την επιθεώρηση για να ελέγξει τα βιβλία κυκλοφορίας αυτά που βλέπουμε τώρα και τους εποπτικούς πίνακε, ε... αυτά τα αγγέλο που λέμε τη ρίσα, τη γραμμή κτλ. αν τηρούνται ναι, δε... ναι. μάλιστα. παρότι έχουμε περάσει πια στην εξέλιξη έτσι, της ανθρωπότητας με την τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα, βλέπουμε το τευτέρι ακόμα λειτουργούσε. Και στη Λάρισα, έτσι όπω έχει κυκλοφορήσει τώρα και η εικόνα με όλο αυτό. Όλα Βέβαια... αυτά τα χρόνια, εγώ που ταξίδευα σε όλη την Ευρώπη, ναι. δεν υπάρχει χώρα μέχρι το Λένιγκρα, την ε, Πετρούπολη, όπω λέγεται τώρα, ε, ναι. στην Ρωσία, ναι. ε, δεν, δεν είχα. Ε, σκεφτεί ποτέ μου ε, δεν είχα βάλει κακό στο νου μου. Ποτέ. Πο, ποτέ. Νιώθατε πάντα ασφαλή Ναι, δηλαδή, Καθόμουν μπροστά από τον Ντόμ στο Ντίσσελντορφ. Αν δεν κάνω λάθο, και ο σταθμό πάνω από τη γέφυρα είχε 20 γραμμέ. Mm -hmm. Τώρα μπορεί να ήταν και περισσότερε. Ναι. Ταυτόχρονα είχε είσοδο τρένο και έξοδο τρένο. Και λέω στην γυναίκα μαζί, ήμασταν λέω, Εάν ήμουν εγώ υπηρεσία που θα έπρεπε να τρελαθώ. Με τόσε γραμμέ, Γιατί ολομολόγια. βρέθηκα στον γαλλικό σταθμό με ακολουθία. Υπάρχουν δύο τρόποι που κυκλοφορούν τα τρένα, είτε από σταθμό σε σταθμό, είτε από ενδιάμεσο σημείο. Γίνεται είτε ακολουθία, ναι. ειδική, είτε ειδική διασταύρωση. Η οποία ειδική διασταύρωση ισούται με μισή σύγκρουση, όπω έγινε και το 1987 στα Λιβερά Ξάνθης, mm -hmm. όπου το ένα τρένο ήταν υποχρεωμένο να μπει, να διευθετήσει τις εχμές με τον συνοδό που είχε το κλειδί από τον πρώτο σταθμό για να μπει στην Παρακαμπτήριο mm -hmm. και να, κάνει, να έχει αναμονή τις αμαξοστοιχίες που έρχεται από την αντίθετη πλευρά. Εάν τηρηθούν πάλι, είπαμε, αυτά όλα που ορίζει ο κανονισμός κυκλοφορία, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο και στην ακολουθία που υπήρχε, παράδειγμα, έστειλε τρένο από την Αλεξανδρούπολη στι Φέρε. Και για να μην περιμένει πολύ ένα άλλο τρένο, μπορούσε να κάνει ακολουθία ειδική. Δηλαδή, έφτανε στο χιλιομετρικό σημείο 12 800, έπαιρνε με το μαγνητικό τηλέφωνο το σταθμό και έλεγε Αμάξ, τάδε, αφήχτη στο χι σίγμα, γραμμή ελευθέρα. Οπότε ο σταθμάρχη έκανε αγγελία και έλεγε Αγγέλο, μέχρι το χιλιομετρικό σημείο. Από εκεί θα τη με τι σφαίρε ή αντίθετα στροφά. Πώ λειτουργούσατε και πώ θα θυμάστε τόσο χαρακτηριστικά με περιγραφικά όλα μα τα βιβλία. Τώρα, μεταφέρετε. αν χρειαζόταν να κάνω κυκλοφορία, ναι. θα ήθελα μερικέ μέρε για να τα ξαναθυμηθώ mm. κάποια mm. πράγματα. Καταλαβαίνω. Αναφέρατε το 1987 ένα δυστύχημα στη Ξάνθη. Στης, στα Λιβερά. Ναι. Στα, στα Τέμπη Και αυτά Τέμπι Α, θρακικά. Τα Τέμπη του Νέστο. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα δυστύχημα εκείνη την περίοδο το 1987. Ναι. Ήταν θανατηφόρο. Ναι, υπήρξαν θύματα και ναι. μεταξύ επιβατών και μεταξύ των συναδέλφων. Από όσο ξέρω ένα νιόπαντρο παιδί, ένα παλικάρι μηχανοδηγός άφησε ε, την ψυχή του εκεί πέρα. Ήταν Ένας... σύγκρουση ή εκτροχιασμός. Σύγκρουση ήταν. Α, Ένας φίλος μου ο οποίος δόξα το Θεώ είναι ζωντανός, ο Τζιτζούδης ο Κυριάκος ε, ε, βγήκε ζωντανός. Η ηρωίδα της τραγικής αυτής υπόθεσης ναι. ήταν μια συνοδόση η οποία έτρεχε στα βαγόνια τα μπροστινά να καλέσει τον κόσμο όταν αντιλήφθη ότι η αμαξουστοιχεία τους δεν σταμάτησε, ότι κάτι Α, δεν πάει το καλά. Το είχαν καταλάβει ότι δηλαδή έρχονταν την ναι, κινδυνός. Ναι, ναι, ναι. Ανά, λοιπόν και καλούσε τον κόσμο, γλίτωσε πολύ κόσμο, αλλά και να πάνε όλοι η, 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 καημένη, βαγώνια. η καημένη πέθανε, Αλήθεια. σκοτώθηκε. Μάλιστα. Αυτά συνέβησαν στη Θράκη, σε ένα τέτοιο δυστύχημα δηλαδή. Με το μοναδικό, συντροφή. φυσικά, το, φυσικά ναι, το μοναδικό. Εκείνης της περίοδο Μεγάλα άλλα δυστυχήματα 40 χρόνια ε, 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 γίνανε <στονίκη> το 1972, <στονίκη> στο, όχι στο Δομοκό, μετά τη Λάρισα του ξεχνάω, όπως λέγεται εκείνη, και... Πάλι, πάλι ήταν έτσι. Εκείνο, φωνικό. ναι, ναι. Είχαν συγκρουστεί το Ακρόπολη το τρένο με, το, με ένα ειδικό τρένο που σταματούσε παντού. Ναι. Πόστα, μετέφερε και στρατιώτε και ταχυδρομείο και. Όλο δροσάτουμο, όλο δροσάτουμο, όλο δροσάτουμο. Αν το στάλεγε κανεί μετά από τόσε δεκαετίε, τόσα χρόνια, στη σύγχρονη εποχή, θα ήταν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Όπω τελικά δυστυχώ διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν. Εσεί ναι. νιώθατε ασφαλή, λέτε ότι πάντα ταξιδεύοντα με το σιδηρόδρομο. Ναι. Και τώρα θα εξακολουθήσετε να νιώθετε ασφαλή, κύριε Τματζίδη. Με τα νέα δεδομένα που έχουν έρθει στην επιφάνεια, τα γνωρίσαμε τώρα και έτσι όπω προέκυψαν. Ε, Οπωσδήποτε μα δημιουργούνται κάποιοι φόβοι, ναι. αν ήταν να ταξιδέψω σήμερα ή αύριο. Ναι. Θα ταξίδευα ναι. σίγουρα, αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα, αυτή η τραγική ε, ιστορία να επαναλαμβάνεται. Ναι. Ε, δε, είναι φύση αδύνατον. Ε, δεν θα καλούσα τον κόσμο να μην ταξιδέψει με τα τρένα, αλλά σε εκείνο το κομμάτι σίγουρα θα περίμενα να αποκατασταθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην τηλεδιοίκηση, στη σηματοδότηση κτλ. Ε, έχουμε μια τακτική, σαν υπηρεσίε, ναι. πάντα να βγάζουμε ξυλαστήριο θύμα και απολυλό πρόβατο, το Τον... επικαλούμενοι το ανθρώπινο λάθο. Υπήρξε ανθρώπινο λάθο, όχι ότι δεν υπήρξε. Αλλά οι δικλείδε ασφαλεία δεν υπήρχαν. Αυτό λένε όλοι. Δηλαδή, ένα ανθρώπινο λάθο να φτάσει σε μια τέτοια τραγωδία είναι αδιανόητο πια. Όταν από έναν άνθρωπο, από ένα δικό του χειρισμό, εξαρτώνται τόσε ζωέ. Και κάποιο δεν δηλαδή, θα, θα να το ποτέ. Με, με 30 και χρόνια υπηρεσία. Ναι. Ναι είπε ότι σε εκείνο το σταθμό του νευραλγικού της λάρισας mm. ε, την υπηρεσία δεν μπορούσε να την εξασφαλίσει ένας. Απειρό μάλιστα. Πέντε ή πέντε αιώνα τοποθετημένο ναι. μόλι εκεί ακριβώς. πέρα. Εσεί ξέρετε το χώρο, πώ είναι εκεί στην Λάρισα ο σταθμό. Ε, δεν ξέρω ε, λεπτομέρειε στι ναι. γραμμέ, στη διάταξη, όχι. Είναι περίπλοκη πάντω η κατάσταση. Είναι, είναι, δεν είναι, είναι κάτι. Ναι, γιατί έχει και παρακαμπτηρίου για καλαμπάκα, ναι. για τη Λάρισα. Ναι, ναι, γιατί, ε, λένε είναι, ότι έκανε είναι, ακόμη είναι... ένα λάθο πριν από λίγη ώρα πάλι για άλλο δρομολόγιο προ Αστιακού. Ναι, πριν μια ώρα. Το έκανε ο Οπότε ο άνθρωπο σίγουρα δεν είχε την εμπειρία και σαφώ δεν ήταν ο κατάλληλο για την κατάλληλη θέση και κάποιοι ναι, άλλοι που το τοποθέτησαν εκεί προφανώ έχουν τι δικέ του ευθύνε. Ο σταθμό Λαρίση δηλαδή. έχει τη διαφορά, ναι. ότι είναι σταθμό κόμβο. Ε, βέβαια. Έτσι. Όταν έχει. Ε, η, όλη η γραμμή στην, στον ελλαδικό χώρο είναι μια γραμμή, είτε μονή ναι. είτε διπλή. Ε, δεν έχουμε διασταυρώσεις όπως παράδειγμα υπάρχει στην Πελοπόννησο. σου. Ναι. Στην Πελοπόννησο υπάρχει δίκτυο. Διακλαδ, διακλαδίζεται ε, το δίκτυο. Μάλιστα. Λοιπόν Οπότε σε μια γραμμή μονή είτε διπλή. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει κάποιο κυκλοφορία από ότι. Όπω το σταθμό Λαρί. Ναι, Πάντω, προφυλακίστηκε τώρα, εξελίσσεται η διαδικασία νομικά. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί και τι άλλε ευθύνε θα αποδοθούν σε ποιου. Θα το παρακολουθούμε αυτό. Τώρα, ήθελα να σταθώ και σε μια άλλη τοποθέτηση ενό συναδέλφου σα, πρώην σταθμάρχη και αυτό συνταξιούχο στο Βόλο. Αν δεν κάνω λάθο, έκανε μια σοβαρή καταγγελία προχθέ, βλέποντα σε δελτίο ειδήσεων ότι από τον διευθύνοντα σύμβολο του ΟΣΕ είχε ανακοινωθεί, είχε προταθεί να καταργηθούν οι σταθμάρχε, να είναι η ευθύνη του μηχανοδηγού και μόνο η κάθε διαδρομή Κάπω έτσι το ανέφερε, δεν ξέρω προφανώ το έχετε παρακολουθήσει. Ναι. Ήταν ε... μια καταγγελία που έχει να κάνει με του ε, υπηρεσιακού παράγοντε σε ανώτατο επίπεδο, τους διευθύνοντες του διευθύνοντε συμβούλου του ΟΣΕ. Οι οποίοι είχαν μια νοοτροπία τέτοιου είδου ένα οι, χρόνο πριν. Οι ανώτατοι αυτοί ε, διευθύνοντε σύμβουλοι. Ναι. Έπρεπε να προέρχονται από τη σιδηροδρομική οικογένεια. Προφανώ ο άνθρωπο δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο. Το και ακούσατε και λοιπόν είναι αυτό, ναι. εξωφρενικό αυτό που είπε. Ναι. Πριν στην αρχή τη συνέντευξή μα, σα μίλησα για καταστρατήγηση του κανονισμού κυκλοφορία. Αυτό είναι κατάργηση εκβάθρων του κανονισμού. Τι θα πει στέλνω τρένο χωρί να υπάρχει σταθμάρχη. Ένθεν και κήθεν. Δεν γίνεται αυτό. Είναι εξοργιστικό. Δηλαδή... Και χωρί τα τεχνικά μέσα να καλύπτουν την... το κενό. Δηλαδή ναι. οτε... δεν υπήρχε τίποτα. Ναι, αυ... Ένα ε... είχαν οδηγό μόνο με τη δική του ευθύνη. Αυτό έπρεπε και... να φύγει, να παρατηθεί αμέσω. Ναι, αλλά είναι διευθύνων. Ήταν. Τώρα Ήταν. νομίζω πρέπει να έχουν. Δεν ξέρω, κρατομήθηκαν αυτοί, όχι ακόμα. Μόνο οι... Δεν νομίζω, οι... δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Δύο τουλάχιστον στελέχη έχουν ε, παραιτηθεί, έχουν υποβάλει την παρέτησή του, αλλά του κρατάνε ακόμα μέχρι να αντικατασταθούν από ό,τι μαθαίνω. Mm -hmm. έχουμε λίγο μπερδευτεί για να μα τα ξεκαθαρίσετε κι εσεί. Τι είναι ο ΣΕ, τι είναι τρενοσέ, τι είναι η Hellenic Train, πώ έχουν αλλάξει όλα αυτά και έχουν μπερδευτεί λοιπόν, τα πράγματα μεταξύ του. Ποιο διαχειρίζεται τι τελικά. Ο Οργανισμό Ιδροδρόμων Ελλάδο. Ναι. Είναι οργανισμός. Ήταν και συνεχίζει Δημόσιος να είναι. οργανισμός, αλλά τεμαχίστηκε σε πολλά κομμάτια σε 7, αν δεν κάνω λάθο, ε, τρένοσε, η οποία είναι υπεύθυνη για το τροχαίο υλικό, για του μηχανοδηγού, για τι ε, ελπικέ μονάδε. Ναι. Είναι η Γεωσέ, η οποία έχει τι υποδομέ, την ακίνητη περιουσία του σιδηροδρόμου. Είναι ο ΣΕ, ο οποίο είναι ο διαχειριστή, αυτό ο οποίο κανονίζει την λειτουργία του σιδηροδρόμου ε, και προσλαμβάνει τώρα μπορούν να προσληφθούν εταιρείες μεταφορικές. Ναι. Οι οποίε δεν έχουν καμιά σχέση. Όπω είναι η Τρένοσε. Mm -hmm. Και η Τρένοσε η Hellenic Train, mm -hmm. την ονόμασαν έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, δεν είναι. Ενώ την έχει ε, η Ιταλική Σιδηρόδρομη, ΕΦΕΣ, Ferrovia Stato, The Italiano. Λοιπόν, mm, αυτή είναι καθαρά ιδιωτική εταιρεία. Και λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικά. Για να μην πω ότι απεικιοκρατικά. Ο, όταν, δηλαδή... όταν, κάναμε ενέργειες με τους τοπικούς δημάρχους, με τον βουλευτή του νομού μας. Πριν τον... χρόνο περίπου, είχατε κάνει μια παρέμβαση, δεν έχει... Ούτε... Δεν, έχει... ούτε. δεν ούτε χρόνο ένα χρόνο. Ούτε. Η τελευταία παρέμβαση, κάναμε ναι. και άλλες. Με τη βοήθεια και του Βασίλη, του Μαυρίδη, του ναι, δημάρχου ναι. μας. Λοιπόν και όλοι οι δήμαρχοι, σαν μια γροθιά. Κάναμε επιστολές και εγώ έστειλα email στον παρετηθέντα υπουργό, τον Καραμαλή, ναι. στον ξηφαρά, τον γενικό γραμματέα. Και για να είμαστε πιο διαπραγματευτικοί είπαμε εάν όχι πέντε δρομολόγια διπλά, τουλάχιστον τρία και να διεξάγονται σε ώρες που να εξυπηρετούν εργαζομένους. Ναι. Αυτούς για τον Εύρο που... μιλάμε τώρα. Για, ναι, να για τον Εύρο. Αυτοί που έρχονται. Ναι. Ναι. Ας μετά την Αλεξανδρούπολη δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση. Ναι, βεβαίως. Και τώρα ναι, από δράμα, τη σε μία μήνα άκουσα ότι ήτανε θα, θα γίνονται ναι. με τρένα. Ναι, ήτανε να γίνουν από πρώτη του μηνό. Ναι. Μόλι έγινε το δυστύχημα, την, επ... την α, ίδια α, μέρα ναι. θα ξεκινούσαν και τα δρομολόγια. Και... Μετά άρχισαν οι απεργίε, μία μετά την άλλη κάθε 24 ώρε. Γιατί και εδώ σε εμά ένα δρομολόγιο πρωινό, από τα πέντε που ζητούσαμε και άντε τρία να μα τα κάναν, εμπλουτίσαν τα πολλά τα δρομολόγια. Το mm. ένα που έρχεται το απόγευμα με ένα πρωινό το οποίο ερχόταν λεωφορείο. Δεν ξέρω από τι μία του μηνά αν το κάναν τρένο. Από, θα, από την πρώτη του μηνό θα γινόταν με σιδηρόδρομο πια με ναι. τρένο, με αμαξοστοιχεία. Έτσι μα είχαν ενημερώσει, αλλά δεν λειτουργήσε τελικά λόγω των απεργιών. Εξελίξεις... Δεν προωθείται στα Δίκαια και το Ορμένιο, ναι. έρχεται μέχρι εδώ. Α, νομίζω. νομίζω Ταξίδεψα. Το Αλεξανδρούπο Ταξίδεψα τι προάλλε με αυτό το λεωφορείο, γιατί είχαμε κοπεί Βασιλόπιτα στη συνταξιούχη σιδηροδρομική στην Αλεξανδρούπολη. Τραγικό. Τραγικό του αποτελέσματο κρίνοντα όλο αυτό που συμβαίνει τελικά. Ε, 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 επιστρέφω όμω την απειοκ, απεικιοκρατία που είπατε, με αφορμή ναι, ναι, αυτό εξελίξατε τη σκέψη σα. Πάνω σε αυτό δεν το ολοκλήρωσα. Ναι, 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 ναι. Ότι ένα είναι ότι το, το σιδρόδρομο, όχι συνολικά, γιατί τον χώρισαν σε πολλά τμήματα, για να μπορεί να ξεπουληθεί ευκολότερα. Α, και μία απέτηση των Ιταλών. Και αυτόν που ήταν υποψήφιοι, γιατί ενδιαφέρθηκαν και οι Ρώσοι, και άλλοι, και να, να αγοράσουν το σύνδρομο ήταν όχι έμψυχο υλικό. Βρήκαν τρόπου με εθελούσιε τάχα μου, για να μην πω υποχρεωτικέ μετατάξει. Ναι. Φύγαμε κι εγώ, έγινα αρχαιολόγο για δύο χρόνια. Δηλαδή, Με το διαμάντη τριαντάφυλλο μαζί, είμαστε με τον Ματέο του Γκουτσομανί, στο Δημότικο, στην Πρωτινούπολη. Λοιπόν, με κάνει και αρχαιολόγο. Μετάταξη. Αλλά, ναι, μετάταξη όπου χάσαμε, σίγουρα χάσαμε από συντάξιμα και τα λοιπά, δεν το συζητάμε. Ε, λοιπόν, και έτσι άδειασε ο σιδηρόδρομος να... δεν ξέρω αν είναι 700 όλοι-όλοι τώρα οι υπάλληλοι, που ήταν κάποιες χιλιάδες... Παλιότερα... Μα τώρα προσλαμβάνουν με μπλοκάκι. Ελεύθερου επαγγελματίε δηλαδή, με ασφάλιση και μπλοκάκι. Μπακά, Μιλάμε μπακά, για τελείω διαφορετικέ ε, συνθήκε εργασία. 70 σταθμάρχε, ναι. τώρα ανακοινώθηκε τις τι προάλλε θα λάβανε θέσει εργασία. Βέβαια, με όλα αυτά που προέκυψαν και αυτό πάγωσε από ό,τι φαίνεται. Ναι. Αλλά είδαμε πώ άλλαξε όλο το εργασιακό καθεστώ. Και λέτε, γι' αυτό το είπατε για την Hellenic Train, ότι με αυτό το σκεπτικό λειτουργήσε. Όχι με το έμψυχο προσωπικό, μόνο. Να ναι, και ακόμα δύο πράγματα ναι. που τα ξεχνάω γιατί μακρηγορώ και μπιαχεύει. έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι ότι ε, αρνείται επιλεκτικά κάνει τα δρομολόγια. Εδώ στο ε, οδοντοτό συνδρόδρομο του Διακοφτού ή την Καλαμπάκα ναι. ε, από το 1890 δεν έχει σταματήσει ποτέ το τρένο. Λοιπόν και εκεί αρνήθηκε κάποιες μέρες να κάνει δρομολόγια, να τα κάνει Σαββατοκύριακα και κάποιες περιόδους... Λες και οι τουρίστε έρχονται μόνο το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα ναι. για να δούνε. Και έτυχε και εγώ να πάω εκεί στην... και να έχουν εργασίε εν μέσω τουριστική περίοδου. Και αναγκάστηκα το βουραϊκό να τον περπατήσω με το αυτοκίνητό μου. Ένα είναι αυτό. Ναι. Και το άλλο είναι ότι επιδοτείται κάθε χρόνο με 50 εκατομμύρια ευρώ για τι άγονε γραμμέ. Ναι. Και δεν τι εκτελεί και έπρεπε να υπάρχει ποινική από ρήτρα. Από όπου και να το βρει, από όπου και να το πιάσει, όλο πάσχει. Υπάρχει μια παθογένεια σε όλο το σύστημα, η κυρία Τημαζήτη. Δηλαδή, σαν... δηλαδή μα περιγράφετε κι εσεί μια κατάσταση την οποία τη γνωρίζουμε, αλλά έτσι στο σύνολό τη, όταν τη βλέπουμε τελικά με όλο το αποτέλεσμα αυτό το τραγικό που συνέβη, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το συλλάβουμε ότι έτσι λειτουργούσαν και έτσι δυστυχώ λειτουργούν ακόμα. Πώ θα λειτουργήσουν στη συνέχεια να Ναι. Είναι μια, ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων. όχι μόνο η Hellenic Train, μόνο η Ιταλική φυσικά και οι κρατικέ ευθύνε, οι πολιτικέ ευθύνε, οι πολιτικέ ευθύνε, οι ιδιωτικέ Από πού να ατομικέ ευθύνε όλα. Είναι λάθη συσσωρευμένα πολλών παραγόντων μαζί. Και τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει στη Βουλγαρία, τη γειτονική. Πείτε μας. μου λίγο, γιατί ήθελα να σα ρωτήσω και τώρα ο χρόνο μα τρέχει βέβαια, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά στο Σβίλεγκραντ, πώ λειτουργούσατε εκεί, πώ προκύψατε να είστε και ε, ε, Πήγαινα ω εκπρόσωπο του σιδηροδρόμου ναι. του ελληνικού στη Βουλγαρία και όταν είχαμε κάποιε μεταφορέ εμπορευματικέ κτλ., οι διατυπώσει του εκπροσώπου του σταθμάρικτου. Ναι. στο Σβήλεγκρα γινόταν με τους ελληνικούς σταθμούς όπου και με την με επικοινωνία με το ρυθμιστή όπου κανονίζαμε ποια φορτία, ποιε μέρες θα κάνουμε εμπορικό τρένο για να τα παραλάβει mm -hmm. ή πολλές φορές τα παραλαμβάναμε και με επιβατική αμαξοστοιχία και βάζαμε με έναν προϊστάμενο που ήταν στο συμβάν των Λιβερών τον Κώστα τον Καραγατσίδη mm -hmm. που ήτανε ενημερωμένο υπάλληλο, αλλά έκανε και πολλά αστεία. Ε, λέω, θα συνοηθήκαμε με του Βουλγάρου και στην επιβατική αμαξουστική που ήταν διζελομηχανή και δύο καρότσε. Αυτά τα δύο τα εμπορικά, για να μην προωθούμε εμπορικό μέχρι το Σβίλεγκραντ για αυτά τα δύο βαγόνια, αλλά μπορεί να επιστρέψει από οριστιάδα πίσω, θα τα κατεβάσουμε μέχρι δίκαια ή οριστιάδα για να τα παράλαβε από εκεί. Και τι είπατε με του Βουλγάρου. Λέω, θα τα βάλουμε πίσω. Πώ το είπατε βουλγαρικά, λέω να οπάσκα. Να ο θα πει βουλγάρικα, στο πίσω μέρο. Λέει λάθο, δεν τα ξέρει καλά τα βουλγάρικα. Ε, εγώ ε, ε, μένα μου είπανε μπροστά. Και πώ ρε κόστα, το είπανε μπροστά, Να ο Χριστούγεννα μου λέει. <laughs> Αχ, ου, εντάξει. Έτσι, τουλάχιστον να ευθυμίσουμε λίγο, γιατί ναι. μέσα σε όλα αυτά ναι. χρειάζεται και ένα χαμόγελο, η κυρία Τματζίδη. Ε, τώρα, σίγουρα θα έχετε ακούσει και τι εξαγγελίε για το σιδηρόδρομο, το όραμα του Πρωθυπουργού για τον Εύρο, έτσι, όταν ναι, τον ναι. Ιανουάριο μα επισκέφθηκε την και απάντησε στην ερώτησή ναι. μα. Βεβαίω. Σε, σε, σε ερώτηση που τα απευθύναμε ω σταθμό για τον τρόπο τη ε, άρση τη απομόνωση τη περιοχή, είπε ότι το όραμά του είναι ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο, ναι. μια σιδηροδρομική εγνατεία που ναι. θα ενώνει. Ναι. Ναι. Τα λιμάνια είχα και θα γράψει, περάσει και από εδώ. Είχα ναι. γράψει στο Facebook σε μια ανάρτηση ότι έγιναν η ανακαίνιση όλη τη γραμμή απ' άκρου του νομού Εύρου. Η σταθμή, οι, οι αποβάθρε κτλ. του Σουφλία. Μα πάτε, θα δείτε και στο πίθιο, παντού. Ε, λοιπόν, και η γραμμή κάποτε είχε πρόβλημα, δεν σήκωνε ορισμένε ε, ανακατάξουνα κάποια βάρη. Τώρα είναι 20 τόνοι. Αυτό το επίσημο όριο το οποίο μπορεί να προωθεί ό,τι φορτία θέλουμε. Και ακόμα και τα ανατοϊκά. Και ναι. τα πάντα. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα και μόνο η συζήτηση για συνδροδρομική εγνατεία είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή. Το 90 τόσο, 92, βρέθηκα στην έκθεση τη Διεθνή Θεσσαλονίκη στο περίπτερο του ΟΣΕ και είδα μεγάλε μακέτε και σχεδιαγράμματα με λαμπάκια κτλ. Πώ θα ανάβουν, πού θα στρίβουν τα τρένα, πηγαίνα μέχρι η Γουμενίτσα και τα κτλ. Από το 1993, αν δεν κάνω λάθο. Δηλαδή, μιλάμε για 30 χρόνια. Ναι. 30 χρόνια και κάποιοι δημοσιογράφοι που ακούω ραδιόφωνα λέει ήμουν νιώσει και γέρασα. Ακούμε αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια. Λοιπόν, ένας που δεν θέλει να κάνει κάτι, γιατί προφανώς εξυπηρετεί εγχώρια συμφέροντα, κοσκινίζει για να μην ζυμώσει, όπως έλεγα, έλεγε και ο ε, λαός λοιπόν. μας. Ήθελα αυτές τις σκέψεις σας μετά, με τις ανακοινώσεις που έχουνε. Δημοσιοποιηθεί για το θέμα. Να σα ευχαριστήσουμε, κύριε Ατματζίδη για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μα, για τι εμπειρίε σα και τι σκέψει σα. Και την καλά. Τα... Είναι τόσα πολλά που θέλατε να Πάρα πολλά να πούμε, πραγματικά, πραγματικά. Που έπρεπε να έχω τη δυνατότητα αυτά να τα τεκμηριώνω, διότι δεν ήρθα προετοιμασμένο ούτε έχω σκέψει. Εγώ χαίρομαι που ανταποκριθήκατε ναι, στο κάλεσμά ναι. μα μέσα σε αυτέ τι δύσκολε συνθήκε ναι. για να ναι. μα μεταφέρετε και τη δική σα σκέψη πάνω σε όλα αυτά που συνέβησαν και να σα ευχαριστήσουμε θερμά γι' αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, ελπίζω, υπό πολύ καλύτερε, σε τελώ διαφορετικέ συνθήκε κάποια στιγμή. Να είστε καλά. West L.A. or New York.